Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτήν εδώ τη σφραγίδα της ιερογλυφικής. Είναι από το CMS 3205 ABC. Είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Είναι φτιαγμένη από στεατίτη. Υποθέτω ότι βρέθηκε στην Κνωσό και είναι της Μεσομινωικής 2. Τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε εδώ. Τώρα, τι συμβαίνει με αυτή. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και συνάγεται αυτό το συμπέρασμα από μία και μόνο λέξη, δύο γραμμάτων είναι. Αλλά ας ξεκινήσουμε όπως ξέρουμε και όταν θα φτάσουμε εκεί θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ντα, το έχουμε πει, το τρίγωνο είναι το ντα, έτσι, πάντοτε είναι το ντα. Λοιπόν, ντα. Αυτό είναι το μου. Αν το γυρίσετε έτσι, είναι στο πλάι, είναι το κεφάλι ενός σταύρου. Είναι αυτό ή αυτό, αλλά νομίζω περισσότερο αυτό ή και αυτό. Μου. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός. Υπάρχουν και άλλες βερσιών, να το πούμε έτσι, των συλλαβογραμμάτων, αλλά δεν έχει έννοια το να είναι ένα συλλαβόγραμμα έτσι ή έτσι, είναι το ίδιο ή έτσι ή έτσι, είναι το ίδιο, εντάξει, και ακόμα είναι και έτσι ο σταυρός των Μινωητών, των οποίων θα δούμε την επόμενη φορά, διότι την επόμενη φορά θα είναι το 100ο βίντεο, το νούμερο 100, αυτό είναι το 99. Οπότε βέβαια θα έχουμε ένα δύσκολο κείμενο, πολύπλοκο κείμενο, σπουδαίο κείμενο με σχεδόν 40 συλλαβές και θα τα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα. Τώρα, δα μου, αυτό είναι το ήλιο. Θέλω να το δείτε όμως, εδώ, αυτό είναι, η μπάρα, είναι ήλιο. Ωραία, πάει και αυτό. Ήλιο. Μου. Ήλιο. Αυτό είναι μα. Είναι το κεφάλι ενός εγωειδούς. Εδώ είναι τα κέρατα και εδώ είναι φθαρμένο, αλλά υποθέστε ότι είναι κάπως έτσι εδώ πέρα και εδώ επίσης έτσι. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, είναι το μα. Να το δούμε και εδώ. Το κεφάλι ενός εγωειδούς, όπως και να είναι σχεδιασμένο, είναι μα. Ωραία. Μα. Και αυτό είναι τε. Να το. Αυτό είναι δε. Να το. Και αυτό είναι τε, κατά τον ίδιο τρόπο. Τε, βε, τε. Είναι γραμμένο κάτω από έκτακτες συνθήκες και θα σας εξηγήσω μετά τι νομίζω εγώ μέσα στο κεφάλι μου ότι έχει συμβεί. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει μία λέξη, είναι αυτή. Νάτι εδώ, να αλλάξω χρώμα. Και αφού αλλάξαμε χρώμα στο μαρκαδόρο, κύκλωσα αυτή τη λέξη με την καλή έννοια, έτσι. Η οποία έχει δύο μορφές. Η μία είναι επιφωνηματική, πρέπει να το πω εγώ, πρέπει να το πω γιατί τέλος πάντων και σημαίνει αλίμονο, δείχνει ψυχικό πάθος, πόνο, άλογος, αλλά εδώ βέβαια έχει άλλη σημασία, είναι, πώς να το πω, να το γράψω εδώ πάνω, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που γράφονται στο βίντεο δεν είναι όλα όσα λέγονται εδώ πέρα, έτσι είναι ένα απάνθισμα.
Λοιπόν, αλλά μπορεί να είναι και αυτό. Όμως αν είναι αυτό μην, τότε είναι κύριο όνομα. Υπάρχει, βέβαια είναι η λέξη μης που σημαίνει ποντίκι, αλλά δεν σημαίνει μόνο ποντίκι, σημαίνει και τα νεύρα που έχει ο άνθρωπος, τους μύες, εν πάση περιπτώσει, αλλά σημαίνει και άλλα πράγματα από τα οποία προέρχεται από μία ρίζα μη, προέρχεται η λέξη μύοψ. Αυτός που μισοκλίνει τα μάτια, ψάχνουν να βρουν ένα ρήμα μύο, από το οποίο βγαίνει και η λέξη μυστήριον και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η λέξη δείχνει πολλά. Δείχνει πολλά. Εντάξει. Εμείς το θεωρούμε τώρα ότι δεν είναι επιφώνημα άλγους, που θα μπορούσε να είναι, γιατί τα κάνανε αυτά οι γραφείς τότε, με διπλή έννοια δηλαδή οι λέξεις, όπως θα κάνουν και σήμερα οι λογοτέχνες. Αλλά τα αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, και θεωρούμε ότι είναι κύριο όνομα. Ωραία. Η άλλη λέξη είναι αυτή. Βίτε. Ίσον πηγαίνετε. Το λέμε και εμείς σήμερα έτσι, μεταβείτε. Ωραία. Πηγαίνετε. Ποιοι. Και πού. Καλά το μην. Προς τον μην. Ήτανε βασιλιάς, ήτανε τοπονύμιο, ήτανε κάτι άλλο, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Αλλά πηγαίνετε προς τον μην ήο. Πάλι θα αλλάξω χρώμα. Για να προσέξετε κάτι. Η ονομαστική είναι ήος. Και είναι το νησί, ήος. Η γενική στα δευτερόκλητα, στον όμηρο, σχηματίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια υπάρχει και γενική σε ου, στον όμηρο πάλι, αλλά έχει σχηματιστεί ως εξής. Ας πούμε ότι είναι ήο, έτσι, φεύγει το γιώτα και μένει ήο και από εκεί ήου. Ήος της Ήου, έτσι, Ήιο, στον μην της Ήου, τον βασιλιά, δεν ξέρω, στο τοπονύμιο εκεί, σε κάποια πόλη, σε κάποιο λιμάνι, σε κάποιον όρμο, σε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πηγαίνετε λοιπόν στον μην της Ήου, στην Ίσο Ήο, η Ίσος Ήος είναι κοντά στη Σαντορίνη. Ωραία, πάει και αυτό, βήτε, μην ήλιο. Ποιος να πάει τώρα. Δαμό. Δαμό. Και δημό. Ήτανε μία εγγονή του μήνος, σύβυλα, μία μάντισα. Βλέπετε σιγά σιγά πιάνουμε τη γενιά του μήνου τώρα, αλλά βέβαια δεν υπήρξε ένας μήνος, ήταν πολύ. Διότι αυτή η σφραγίδα είναι της Μεσομηνοϊκής 2, που σημαίνει ότι η άποψη ότι ο μήνος ήταν ένας ηγεμόνας, πώς να το πω τώρα, από την Πελοπόννησο και μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας επιτέθηκαν οι Πελοποννήσοι στους, στην Κρήτη και την κατέλαβαν και επέβαλαν τον πολιτισμό τους και αυτά. Αυτά δεν με βρίσκουν σύμφωνο, και όχι μόνο εμένα, και άλλους ερευνητές. Έτσι, δεν έγινε έτσι, ή τουλάχιστον δεν έγινε αυτή την περίοδο, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν έγινε καθόλου. Λοιπόν, μάλλον το αντίθετο συνέβαινε, όμως με μία όσμωση, όχι με μία επιθετική ενέργεια. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Λοιπόν, η Δημό ή Δαμό ήταν γονή του Μήνος και κόρη του Γλαύκου. Έχουμε μίλησει για τον Γλαύκο, για το Φίδι και λοιπά, για την Ανάσταση και όλα αυτά. Κάπου τα έχουμε πει. Λοιπόν, βείτε λοιπόν προς τον μην της Ήου δαμό. Γιατί λέει εδώ έχει πληθυντικό. Έχει πληθυντικό εδώ.
Και εδώ έχει ένα. Κοιτάξτε. Όταν στέλνει ο ηγεμόνας, ας το πάρουμε τώρα εδώ, ο πρωθυπουργός, στον στρατηγό και του λέει «Στρατηγέ, μεταβείτε εκεί». Δεν είναι και κανένας πληθυντικός της ευγενίας ή της μεγαλοπρεπίας, αλλά του λέει «Πάρε το στράτευμά σου και πήγαινε, δεν θα πάει μόνος του». Έτσι και εδώ η δημό αυτή, η δαμό, νάτι, είχε έναν θείασο, είχε βοηθούς. Να τη βοηθήσουν σε τι, βέβαια ήταν μάντισα, έτσι, το λέει η μυθολογία ή η μυθιστορία. Το λένε οι αρχαίοι Έλληνες. Ήτανε μάντισα, είχε έναν θείασο από βοηθούς μάντης, από ανθρώπους που κάνανε θυσίες, από ανθρώπους που κάνανε μία τελετουργία η οποία φανερώνεται εδώ. Ποια αυτή. Αυτό είναι η κλητική. Προέρχεται από τη λέξη ιός, ίσον βέλος, είναι σύνθετη λέξη, έτσι. Και από το δεύτερο συνθετικό, μάθε. Όλο μαζί, ιόμαθε. Προέρχεται από λέξη μανθάνο, αόριστος β' έμαθον, όμως υπάρχει και ανάυξητο στον όμηρο, μάθον. Έτσι. Και υπάρχει επίσης στη δωρική η λέξη η μάθα, η πληροφορία. Και υπάρχει και στην ιωνική ο τύπος μάθος. Το αποτέλεσμα της έρευνας. Η μάθηση που συναπεκόμισε κάποιος κάνοντας όμως μια έρευνα. Κατά αυτόν τον τρόπο, αν ανοίξετε το λεξικό του σταματάκου, θα δείτε ότι το μανθάνο έχει και, έχει βέβαια αυτό ότι ήρθε ο τάδε και με πληροφόρησε, αλλά έχει και το ερευνό για να μάθω. Εντάξει, ωραία. Τι έχουμε λοιπόν τώρα. Δαμό. Νάτι. Κλητική. Κλητική και αυτό. Ιώμαθε. Έτσι. Από αυτό το μάθος, να το εδώ, ή το από αυτό εδώ, έτσι, βγαίνει αυτή η λέξη. Αυτή όμως εδώ είναι κλητική επιθέτου. Είναι διγενές και μονοκατάληκτο, έτσι. Ιώμαθος. Να το, από το μάθος. Ιώμαθος. Αυτός που μαθαίνει ρίχνοντας τα μαντικά βέλη. Αλλά δεν τα ρίχνε η δαμό, τα έριχνε, να τα. Μπορεί να μορφολογικά να παραπέμπουν στο τε, αλλά τα βλέπετε είναι βέλη, έχουν τη μορφή του βέλους και το ένα και το άλλο. Εμπεπυγμένα σε ένα ξύλινο σώμα, δεν ξέρω τι. Με τον τρόπο που έπεφταν αυτά ή με τον τρόπο που έμπαιναν μέσα στο ξύλο και βέβαια όταν τα έβγαζαν, ερμήνευαν το τι έχει συμβεί. Τώρα, εντάξει όλα αυτά, φτιάχνουμε λοιπόν τώρα εικόνες μέσα στο κεφάλι μας και λέμε. Εκεί στην Ίω, σε μία αναμαχία η οποία έγινε, γιατί λέει ο μύθος, ότι ο Μήνος, δεν εξηγεί βέβαια ποιος Μήνος, οι υπόλοιποι αρχαίοι Έλληνες, θεώρησαν ότι ήταν ένας ο Μήνος. Δεν ήταν ένας, ήταν πρόσωπα, ήταν σειραφές από ιστορίες οι οποίες αποδόθηκαν στον έναν τελικά. Λοιπόν, καθάρισε το Αιγαίο από τους πειρατές, αλλά αυτό δεν έγινε παρακαλώντας τους, γίνονταν αμαχίες και οι πειρατές μέχρι να το καθαρίσει δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα έχει συμβεί και εδώ. Δηλαδή κάποια μοίρα του στόλου, φτιάχνουμε τώρα ιστορίες για να ερμηνεύσουμε το κείμενο, κάποια μοίρα του στόλου είτε από πειρατές
είτε από τρικυμία, είτε δεν ξέρω τι, από στασιασμό, κανείς δεν ξέρει, εξαφανίστηκε, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ερεύνησε βέβαια ο ηγεμόνας, πιθανότατα ο Μήνος, ένας από τους Μήνωες. Δεν μπόρεσε να βρει άκρη, είπε στα παραπλέοντα πλοία, στα παραπλεύσαντα εκείνη την εποχή, μήπως είδατε τίποτα, μήπως είδατε τίποτα συντρίμμια, δεν βρήκε καμία πληροφορία και αναγκάστηκε να στείλει μία κουστοδία, μία συνοδεία, η οποία αποτελείται από τη Δαμό αυτή που ήταν μάντισσα όπως είπαμε και από τη συνοδεία της, οι οποίοι έκαναν τις δέωσες θυσίες και έριχναν και τα μαντικά βέλη αυτά. Λοιπόν, να το πούμε τώρα, γιατί για μένα αυτά όσον αφορά τη γλωσσολογία είναι σπουδαία πράγματα. Σε ό,τι αφορά όμως τις πρακτικές, τις μαντικές και όλα αυτά, δεν μας ξενίζουν, γιατί και οι άλλοι λαοί γύρω στη Μεσόγειο τα ίδια κάνανε. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή η διαδικασία της εκτόξευσης των μαντικών βελών. Υπήρχε. Λοιπόν, να το δούμε τώρα. Δαμό, Ήου, Μην, έτσι, στον Μην της Ήου, Δαμό, Ιώμαθε, έτσι. Αυτό είναι κλητική και αυτό είναι κλητική. Δαμό, Ιώμαθε, Βίτε, Μην, Ήου, έτσι. Μάντισα εσύ που μαθαίνεις το τι έχει συμβεί ρίχνοντας τα μαντικά βέλη, μεταβείτε, μετά τις συνοδείες εννοείται, στον Μην της Ήου. Αυτό είναι το νούμερο 99. Βέβαια είναι και κάποια που δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα στο YouTube. Θα τα έχουν μείνει, γιατί τα ανεβάζαμε τότε στο Facebook και έχουν μείνει, αλλά στο YouTube αυτό είναι το 99 και το 100, το 100 είναι ένα σπουδαίο κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και το Θέμη για όλα όσα κάνει αφιλοκερδός. Και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ πάλι, να είστε καλά. Ευχές βέβαια και στην οικογένεια του Θέμη. Γεια σας.